Γεια σας, γκρέμες, και σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Ποιος από εσάς δεν ξέρει το Red Dead Redemption? Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας. Έτσι, τώρα θα μου πεις γιατί το ρωτάω. Γιατί το σημερινό παιχνίδι που θα παίξουμε είναι ό,τι πλησιέστερο υπάρχει σε αυτό. Χωρίς να είναι αυτό. Είναι το ίδιο, χωρίς το Red και το Redemption ίσως. Ναι. Χορηγός αυτού του βίντεο είναι η enemba.com. Η enemba είναι μια ηλεκτρονική αγορά παιχνιδιών όπου μπορείς να βρεις τον κάθε τίτλο, παλιό ή καινούριο, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επίσης έχουν πολύ συχνά προσφορές που εξασφαλίζουν ακόμα καλύτερες τιμές. Χρησιμοποίησε το κωδικό Gamer σε κάθε σου αγορά για να έχεις επιπλέον 3% έκπτωση και ρίξε μια ματιά στα links που βρίσκονται στην περιγραφή. Και η ιστορία έχει ως εξής. Πολεμήσαμε στον εμφύλιο και ζήσαμε να πούμε την ιστορία. Τώρα γυρίσαμε σπίτι και θέλουμε να αναλάβουμε τη φάρμα μας. Αλλά με το που φτάνουμε σπίτι, μαθαίνουμε ότι έχουν εγκατασταθεί ληστές πάνω στη μέση τη φάρμα μας. Πάνω στη φάρμα, δεν ξέρω γιατί πάνω στις οροφές. Και τι θα κάνουμε για αυτό τώρα, ρε φίλε, και τους φοβούνται και οι ντόπιοι, δεν θέλει να μπλεχτεί. Αλλά μου έκανε δώρο σφαίρες. Να σε καλά, ρε, βοήθησες. Ωραία, τουλάχιστον τώρα έχουμε κάτι με το οποίο μπορούμε να τους πολεμήσουμε. Τους πετάξουμε και κάνα μήλο αν χρειαστεί. Πολύ ωραίος τρόπος πάντως να ξεκινήσεις τη ζωή σου σε μια φάρμα. Δεν είναι ότι έχει πιάσει κατσαρίδες αρουραίους ή οτιδήποτε άλλο, έχει πιάσει ληστές. Ωπα, να τα παλικάρια, τους βλέπω εκεί πάνω. Για λίγο, λάτε να σας πω δύο λογάκια, παιδιά. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Α, τώρα μ' άρεσε. Α, έχει και τα όπλα τους εδώ. Rusty Illegal Winchester. Γιατί δεν το... Τι δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Παρ' όλα αυτά το όπλο είναι και εδώ. Μήπως αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει λοιπόν παιχνίδι, δεν θα χρησιμοποιήσω την καραμπίνα. Λοιπόν, να τσεκάρω την κατάσταση της φάρμας μου. Δες τα ρεμάλια πώς την κάνανε ρε. Να φτάσω στο καρότσι. Ωραία, θέλω να μαζέψουμε τώρα περισσότερα resources για να την επισκευάσουμε. Τυργαλία, τσεκούρι, αξίνα και λάμπα. Τώρα μου λέει να κόψω ξύλα. Βέβαια εδώ μπροστά μου ακριβώς έχω μια άμαξα γεμάτη με κορμούς. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή. Είναι θέμα εγωισμού, πρέπει να τα μαζέψω εγώ. Δηλαδή, όπως είχα. Πανάθεμάσε για δέντρο απ' την άλλη. Το κόψα, από εδώ έπεσε. Τι θέλουμε και κόπερ θέλουμε. Λοιπόν, το παιχνίδι μου είπε ότι έχω και άλογο. Κάτσε λίγο να το σφυρίξω. Καλώς το να. Για πάμε να δούμε τώρα που είναι αυτό το ορυχείο να μαζέψουμε κόπερ. Βέβαια, το κόπερ τι θα το κάνουμε, το πάρουμε, το πλάσουμε σαν πυλό στα χέρια. Ας μαζέψουμε λίγο από αυτό το κόπερ. Μάζεψε και λίγη πέτρα. Ωραία, να τα πάρουμε λίγο αυτά. Μη μαζεύω τα πάντα που έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, ωραία, τα μαζέψαμε όλα. Να μαζέψω και φυτά. Τα φυτά γιατί να τα μαζέψω. Αυτό που κλείνει τα μάτια κάθε φορά που κατεβαίνει από το άλογο. Να μαζέψουμε και ομπούντια. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι είναι αυτό το ρημάδι, αλλά μάζεψέ το. Να δω τι θα το κάνουμε. Πάμε να δούμε τι τέρας θα κάνουμε. Ωραία, δεν έφτασε στη φάρμα μου. Α, εκεί. Συγγνώμη, αυτό εδώ πέρα τι είναι, Λουνού. Λες να πήγα σε λάθος φάρμα να σκότωσα κατά λάθος τους γείτονες. Τι έχουμε εδώ. Να πάρω το δρεπάνι. Να το πάρω και να κόψω χορτάρια. Λες και βαράει φάπες σε καμιά κωμωδία από δεκαετία του 70, ακούγεται το μεταξύ. Για κάποιο λόγο, επίσης τα χορτάρια όταν τα κόβω μαζεύει κορμούς ξύλων. Να φτάσω στον κήπο μου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι κήπος. Να πάρω το blueprint. Α, έχουμε και blueprint. Α, να πάρω και ένα seed που έχει εδώ. Το οποίο όλα τα αφήσανε βολικά γύρω εδώ πέρα να με... Να τα κάνω εγώ. Α, γι' αυτό καθαρίζαμε. Να πάρω το watering can τώρα. Πρέπει να μαζέψω νερό κάπως. Να πάρω από εδώ. Όχι. Έχει. Πόσο νερό θέλει η μιλιά. Δεν μπορούσα απλά να πάρω ένα κουβάκι και το γυρίσω ανάποδα. Επόμενο βήμα στη ζωή του καουμπόι. Το λίπασμα. Παίρνουμε το τσουβάλι το λίπασμα και το ρίχνουμε, το γυρνάμε ανάποδα πάνω από τη μιλιά. Και έτσι δέσα τα κουραδάκια, πετάγονται. Α, φτάνει, φτάνει. Ωραία, ωραία. Και τώρα μου λέει να προσθέσω γόνιμη γη. Επόμενο βήμα στους καουμπόιδες. Μαντεύεις ότι τη γόνιμη γη την προσθέτεις από εδώ. Μπράβο, Arab Land.
αυτό δεν μπορούμε να το περιστρέψουμε λίγο? Δηλαδή να είναι στην ίδια ευθεία με το φράχτη. Να μην βγάζω σπηριά όταν το βλέπω. Τέλος πάντων, βάλ το έτσι. Επόμενο βήμα στη ζωή του καουμπόι. Να πάρει ένα φτιάρι. Παρά επόμενο βήμα στη ζωή του καουμπόι, να το βάλει στο quick slot. Να σκάψουμε το Arable Land. Ωραία. Να σκάψουμε λοιπόν εδώ τη γόνιμη γη. Μην ξέρω όταν λες και έσκα βαχαλίκια, αλλά μια χαρά. Κάποια φυτά σου λέει μπαίνουν μόνο εδώ. Έτοιμοι είμαστε. Τώρα λέει με τα extra resources που έχουμε μαζέψει, αυτό που μαζεύουμε πριν έρθουμε εδώ βέβαια. Τώρα σημείγε εδώ πέρα να φυτεύω μια μιλιά μόνο. Ανεβαίνουμε στα άλογό μας πάλι και φεύγουμε πίσω στο το ράντζο. Να έρθουμε να δούμε εδώ στο ράντζο τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε ανακοινήσεις λοιπόν. Πώς τις κάνουμε? Είναι σε κακή κατάσταση λέει. Θα πρέπει να το χαλάσω και να πάρω τα resources. Πώς το χαλάω? Γιατί με δίνεις από την άλλη? Α, τι έχει δυναμίτη? Σφυρί. Πανά θεμάσαι, δεν μπορούσες δηλαδή στην αγρεδίση είμαστε. Λίγο δυναμίτη να βάζαμε εκεί μέσα, ξέρεις θα γινότανε. Οπότε πρέπει να τα κάνουμε, να τα κατεδαφίσουμε όλα αυτά, να πάρουμε τα υλικά που θα μας δώσει για να φτιάξουμε την καινούρια μας φάρμα. Εν τω μεταξύ, δες πόσο τυχερός είμαι. Με το που το διέλυσα όλο, άρχισε να βρέχει. Δεν έχω ούτε σκεπή πάνω το κεφάλι μου τώρα. Α, έχω λίγο αυτό. Ωραία. Και αφαιρώ για αυτό το τελευταίο κομμάτι. Είμαστε έτοιμοι εδώ, δες εδώ ανοιχτωσιά και μπορώ να φτιάξω τώρα δικό μου κτίσμα. Οπότε πάμε, τι να κάνουμε. Prefabricated, όντως προκάτει έχει. Πανά θεμάσαι και βροχή. Έρχεσαι η καταιγίδα στην έρημο. Μόνο σε μένα. Τι έχουμε εδώ, house blueprint. Ωραία, τώρα με το house blueprint αυτά τα τσιγάρα τα παίρνω έτσι. Συγγνώμη κιόλας, δεν σε έβλεπα αν καπνίζεις. Να το, να το το κουκλί μου. Λοιπόν, το βάλουμε εδώ στο βάθος. Ωραία. Και τσουπ, εντάξει δεν βλέπω τίποτα. Τι σκατά συμβαίνει? Τι βάζει μπουντρούμι, έφτιαξα. Α, τώρα έπρεπε να τελειώσω και το τελευταίο τοίχο για να συνδεθεί στο ρεύμα. Με για το σπιτικό λοιπόν, να φτιάξω ένα τσέστ. Γιατί τσέστ από όλα τα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να φτιάξω? Αλλά ποιος είμαι τώρα εγώ να σας στεναχωρήσω? Λοιπόν, φτιάξουμε ένα τσέστ. Βάλ το εδώ. Να κάνω upgrade το chest. Περίεργα φετίχα έχεις ρε παιχνίδι. Α, και το chest όταν το κάνεις upgrade γίνεται χρηματοκιβώτιο. Τι να κρατήσω μέσα παλικάρι μου, δεν έχω λεφτά. Επόμενο βήμα στη ζωή του cowboy. Χρειαζόμαστε ζώα για τη φάρμα μας, πέραν από μένα. Πρέπει να πάμε να αγοράσουμε ζωντανά για να γίνουμε όντως cowboys. Πλησιάζει η νύχτα. Κάτσε, εγώ είδα εδώ στα έπιπλα. Άνα, γεια σου, έχει και ένα κρεβατάκι. Μήπως να κάνουμε ένα κρεβάτι, να το χώσουμε εδώ. Rest until day. Τσουπ, καλημέρα σας. Τώρα που ξημέρωσε, τι άλλο μπορώ να κάνω? Πιάνο μπορώ να κάνω. Crafting bench. Α, τι είπες τώρα? Για κάνω ένα crafting bench. Για να δούμε κιόλας τι μπορώ να κάνω στο crafting bench. Μπορώ να κάνω κρεβάτι, μπορώ να κάνω crafting bench και μπορώ να κάνω αστέρι σε ρήφι. Δεν είμαι καν σε ρήφις, αλλά μπορώ να φτιάχνω αστέρια και να τα πουλάω παραδείγματος χάρη. Αλλά θα πάει αυτό. Πιάνο είναι σχεδόν το ίδιο μέγεθος με το σπίτι εντωμεταξύ. Αλλά γιατί όχι, πώς θα περνάμε τις ώρες μας εδώ πέρα στην ερημιά μόνοι μας? Εδώ δες. Καταρχάς, γιατί είμαι τόσο κοντός? Τι φάση, πόσο χρόνο ξεκίνησα, πόσο χρόνο πήγα στρατό? Και να έλεγα ότι είναι στραβά, είναι στο πάτωμα. Α, είμαι εγώ σκυμμένος στο σύνορα, ρε, πάνε να θυμάσαι. Ήρθε η ώρα να πάμε να πάρουμε τα ζωντανά. Πού θα μας πάει, πού είμαστε καταρχάς? Πού είμαι και πού θέλω να πάω? Εντάξει, λεφτά έχω. Θα μου πει για να με λέει πάνε να αγοράσεις. Γελάδες, ας πούμε και τέτοια. Τι τα βρήκα εγώ τα λεφτά? Welcome to our farm. Να σε καλά. Τα καλύτερα ζώα στην περιοχή. Δεν είδα κι άλλη φάρμα να γράφει ο χάρτης. Δεν με είπε, ας πούμε, πάνε στον Γιώργο ή στον άλλο. Οπότε τι μπορούμε να πάρουμε? Κάτσε λίγο, γιατί δεν τσέκαρα πόσα λεφτά έχω. Έχω 100 δολάρια. Με 100 δολάρια παίρνω μία κατσίκα, ένα γουρούνι. Α, μπορώ να πάρω δύο πρόβατα. Δύο πρόβατα. Γελάδα δεν θα πάρω πάντως. Δεν θα γίνουμε καουμπόιδες, θα γίνουμε σιμπόιδες. Μπορώ να πάρω κουνέλια. Τα κουνέλια λογικά θα πολλαπλασιαστούν γρήγορα. Θα μπορώ να τα πάρω να τα πουλήσω. Ναι, νομίζω με συμφέρει. Here is your delivery. Here is your delivery. Α, τα στέλνουν κιόλας με αντικαταβολή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργη. Έχουν φτάσει ήδη στη φάρμα από ό,τι μαθαίνω. Να τα ακούνε οι κούριερ της Ελλάδας αυτά. Φτάσαμε λογάκι. Κάτσε εσύ εδώ κοντά, μη σε χάσω, δίπλα στα εργαλεία. Λοιπόν, να τσεκάρω πού τα ζωάκια μου τώρα. Πού σκατά είναι αυτά? Α, να τα βλέπω εδώ πέρα. Τι είναι, ένα κουνελάκι. Να κάνω tame. Follow me. Follow me. Δεν μ' ακούει όμως. Stay there. Α, μ' ακούει. Go there. Ωραία, μάθαμε τις εντολές τις οποίες χρειαζόμαστε για να κοντρολάρουμε τα κουνέλια μας. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνω tame, μόνο το ένα και μαθαίνει το ένα το άλλο. Α, μπορώ να τα ελέγξω λοιπόν από ό,τι μαθαίνω και από τη φάρμα εδώ πέρα. Τι έχω εδώ? Animals notes. Έχουμε και τη σημείο. Ρε βλαμένε, δύο αρσενικά κουνέλια με έδωσες.
Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Λογικά, όταν θα γίνει release το παιχνίδι, θα έχει πολύ περισσότερο περιεχόμενο από το farming που μπορείς να κάνεις, από τα χτίσματα που μπορείς να κάνεις. Θα έχει και quests τα οποία μπορείς να κάνεις γύρω στο χάρτη, βοηθώντας αγρότες, κυνηγώντας ληστές και τέτοια πράγματα. Και αυτή είναι η στιγμή του βίντεο που σου λέω: πάρα το like. Άσε ένα comment κάτω να μου πεις πώς σου φάνηκε. Δες στην περιγραφή τα διάφορα links που υπάρχουν για τα κοινωνικά δίκτυά μας και ακολούθα μας εκεί, κυρίως στο Discord server, να άρχισε να τα λέμε από κοντά και να λαμβάνεις τις ειδοποιήσεις για όλο το περιεχόμενο το οποίο βγάζουμε. Παντού γύρω μου έχουν εμφανιστεί διάφορα βίντεο, πάτησε τα σου ξεφύγει κάτι. Αυτά από μένα, αντίο σας και τα λέμε όταν τα ξαναπούμε.